λοιπόν. Συνεπειών τη οποία θα κάνει γρήγορα. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Νικόλας Σωτηρόπουλος, ο υπεύθυνος της εκπομπής αυτής, ο οποίος μετά δίμηνη απουσία στις ΗΠΑ και στον Καναδά, στις οποίες μετέβη για να κηρύξει Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, αλλά και Ορθοδοξία, όχι μόνο στους μετανάστες αδελφούς μας, αλλά και σε ανθρώπους καλοπροαίρετους που είναι σε διάφορες αιρέσεις. Επέστρεψε χθες. Και σήμερα είναι εδώ κοντά μας να χαρούμε να τον ακούσουμε να ομολογεί την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό και την αγάπη στην Εκκλησία που ο Κύριος μας επί της γης οικοδόμησε πάνω στο θέμα του την πίστη στην Ορθοδοξία. Κύριε Σωτηρόπουλε, επί 4 εκπομπές ασχοληθήκαμε με τον κύριο Μινά Αναστασάκη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της απουσίας σας αναπλήρωσε και πιστεύω επαξίως. Επαξίως, και θέλω να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Ζώγα και τον κύριο Αναστασάκη, διότι με αναπληρώσατε και με αναπληρώνετε ο Σάκης απουσιάζω, διότι εγώ απουσιάζω αρκετές φορές και σε επαρχίες εδώ στην πατρίδα αλλά και στο εξωτερικό επί μήνες. Αφού απουσιάζετε όμως για αεραποστηρικούς λόγους, η απουσία σας όσο και αν είναι, έτσι, με δικαιολογείτε. Μας είναι δυσάρεστη η απουσία σας και μας τυχίζει εντούτες αφού είναι αφιλήσετε αδελφούς. Στο εξωτερικό υπάρχει μια δεύτερη Ελλάδα, Αμερική και Αυστραλία, που εκεί συνήθως πηγαίνω, υπολογίζονται να υπάρχουν 4-5 εκατομμύρια Έλληνες αδελφοί μας. Είναι ο απόδημος ελληνισμός. Το λέγω εδώ με θλίψη. Έχει το αίσθημα ότι είναι ορφανός, ότι πνευματικά είναι εγκαταλελειμμένος από την Εκκλησία της Ελλάδος, από την οποία προέρχονται οι μετανάστες Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και από το ελληνικό κράτος. Και όταν μεταβαίνει από την πατρίδα εργάτης του Ευαγγελίου, τον δέχονται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ως Άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησούν. Έχουν μεγάλη δίψα οι χριστιανοί για το Λόγο του Θεού στο εξωτερικό και είναι ανάγκη θεολόγοι που πιστεύουν στο Θεό και πιστεύουν στην Ορθοδοξία, αλλά θα έλεγα πιστεύουν και στην Ελλάδα. Ο Θεός είναι το πρώτο και η Ορθοδοξία είναι απόλυτα ιδανικά και ένα ιδανικό μετά για μας, σχετικό βεβαίως, όχι απόλυτο, είναι η ελληνική πατρίδα. Η καλύτερη, η ιστορικότερη, η σπουδαιότερη πατρίδα του κόσμου. Λοιπόν, θεολόγοι που πιστεύουν στον Χριστό και πιστεύουν στην Ορθοδοξία, αλλά και αγαπούν την Ελλάδα, πρέπει να μεταβαίνουν στο εξωτερικό και να ενισχύουν, να τονώνουν το θρησκευτικό, αλλά και το πατριωτικό συνέστημα των Ελλήνων, διότι μετά από τη δεύτερη γενεά αρχίζει η τρομερή αλλίωση στην τρίτη, στην τετάρτη γενεά. Αλλοιώνονται πολύ οι Έλληνες του εξωτερικού, λησμονούν τη γλώσσα τους. Είδα ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα κηρύγματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα, όχι στην ωραιότερη γλώσσα του κόσμου που είναι η ελληνική γλώσσα και γράφτηκε το Ευαγγέλιο και τόσα άλλα κείμενα της πιστεώς μας, και οι λειτουργίες γίνονται κατά το ίμιση στα ελληνικά και κατά το ίμιση στα αγγλικά, διότι πολλοί δεν γνωρίζουν, έχουν λησμονήσει την ελληνική γλώσσα ή δεν την έμαθαν οι νέες γενιές των Ελλήνων, διδάχτηκαν μόνο την αγγλική γλώσσα. Ένα θλιβερό πράγμα που συμβαίνει στο εξωτερικό. Πρέπει και το κράτος το ελληνικό και η Εκκλησία της Ελλάδος, η ελληνική εκκλησία ευρύτερα, να ενδιαφερθούν ζωηρός και εντόνως για τον ελληνισμό του εξωτερικού. Είναι αδέρφια μας και πρέπει να κάνουμε το παν
για να παραμείνουν Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να διατηρούν όσο το δυνατόν περισσότερο την ελληνική γλώσσα. Κύριε Φετρόπουλε, ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπατε, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε κάτι. Όχι την προσοχή, μάλλον μία παρατήρηση. Είπατε ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό έχουν το αίσθημα της εγκαταλείψεως από την Εκκλησία. Της πνευματικής ορφάνειας. Μόνο οι Έλληνες στο εξωτερικό, κύριε Φετρόπουλε. Εγώ φοβούμαι ότι και εδώ στην Ελλάδα οι περισσότεροι από τους επισκόπους και πρεσβυτέρους έχουν στην ουσία εγκαταλείψει το πίμνιο, είτε στους ποικιλώνυμους αιρετικούς, είτε δεν το κηρύττουν σωστά το Ευαγγέλιο, είτε αδιαφορούν. Κύριε Ζώγα, έχετε δίκιο και εδώ δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση, αλλά στο εξωτερικό είναι χειρότερη. Επιτέλους εδώ υπάρχουν και υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός καλών επισκόπων, ένας σημαντικότερος αριθμός καλών ιερέων, υπάρχουν ορθόδοξες χριστιανικές οργανώσεις, υπάρχουν περίφημοι πατέρες με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, υπάρχουν αίθουσες ορθοδόξων ομιλιών μέσα στην Αθήνα ιδίως, υπάρχουν πολλές πνευματικές εστίες όπου είναι συγκεντρωμένος ο μισός περίπου ελληνισμός. Στο εξωτερικό δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ισπανίως ευρίσκεται κανείς μια πνευματική εστία ή ένα έτσι σπουδαίο πνευματικό πατέρα που μπορεί να τον κατηχήσει και μπορεί να τον συμβολευτεί και να οδηγήσει την πνευματική του, να τον οδηγήσει στην πνευματική ζωή. Πρόβατα λοιπόν μη έχουν ταπειμένες, όπως αναφέρει ο Ιεζεκίλ. Και αυτό που λέει ο Χριστός, ότι σπλαχνίστηκε, λέει ο Χριστός, τους όχλους τα πλήθη, διότι τους είδε σαν πρόβατα ερημένα, σκορπισμένα, που δεν έχουν ποιμένα. Στο εξωτερικό δυστυχώς είναι πολύ, πάρα πολύ λίγοι οι καλοί κληρικοί. Οι υπόλοιποι είτε δεν κρίτουν ορθοδοξία ή αδιαφρούν ή και έχουν πέσει στην πλάνη του οικουμενισμού. Έχει αμβληθεί το ορθόδοξο συνέστημα, έχει αμβληθεί το πνεύμα των πολλών κληρικών, πολλών, μάλλον των περισσότερων, είναι ότι τι ορθόδοξοι, τι καθολικοί, τι προτεστάντες, όλοι το ίδιο είμαστε. Να τονίσω και μια άλλη πικροτάτη αλήθεια. Πολλοί, πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού έχουν εμπλακεί είτε από άγνοια είτε από την επιθυμία να ανέλθουν οικονομικά και κοινωνικά, να πάρουν θέσεις και αξιώματα, να το καταλάβατε. Έχουν εμπλακεί στα δίκτυα της μασονίας. Είναι πολλοί, είναι μασόνοι, ανήκουν στην ΑΧΕΠ, ανήκουν στην ΓΚΑΠ, ανήκουν στους Ιούς του Περικλέου, στις θυγατέρες της Πινελόπης, στους Λάιονς, στη μασονία και σε παρακλάδια της μασονίας. Εμείς κηρύξαμε για εναντίον της μασονίας, εναντίον των κλάδων της μασονίας και μερικοί εξεπλάγησαν. Δηλαδή, νομίζουν ότι η μασονία είναι ένα καλό πράγμα, νομίζουν ότι η ΑΧΕΠΑ και τα άλλα παρακλάδια της μασονίας είναι αθώα συστήματα, λοιπόν αθώες κινήσεις, αθώα πράγματα. Τόση άγνοια υπάρχει στον κόσμο. Ναι, ναι, θα ήθελα να γνωστοποιήσουμε, κύριε Σωτρόπουλε, την αλλαγή της ώρας εκπομπής του σταθμού λόγω της γενικής αναμόρφωσης του όλου προγράμματος του σταθμού. Η εκπομπή μας γίνεται από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 5 παρά 20. Θα υπενθυμίσω και τα τηλέφωνα του σταθμού, το 36 17 285, επαναλαμβάνω, 36 17 285, το 36 37 810, 36 37 810 και το 36 37 517. Μπορείτε, αγαπητοί τηλεθεατές, να μας τηλεφωνήσετε για μισή ώρα τουλάχιστον μετά τη λήξη εκπομπής. Θα είμαστε εδώ. Κύριε Σωτρόπουλο, όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, ασχοληθήκαμε με 4 ή 5, δεν θυμάμαι επακριβώς, εκπομπές με την ουσία τη φύση Εκκλησίας. Μέσα από την Αγία Γραφή μόνο, χωρίς να παραπέμψω ούτε σε έναν πατέρα. Και εγώ στην κατά σύμπτωση, αγραφή σύμπτωση, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε 11 πόλεις που κήρυξα το Λόγο του Θεού, είχα μεταξύ άλλων και εκκλησιολογικά θέματα και έδωκα περισσότερη έμφαση στο θέμα Εκκλησία.
για να καταλάβουν οι χριστιανοί ότι η Εκκλησία είναι μία. Όλα τα άλλα είναι που λέγονται εκκλησίες, κακώς λέγονται εκκλησίες, είναι αιρέσεις και σχίσματα. Τώρα που είπατε αιρέσεις και σχίσματα, αναφερθήκαμε, θα κάνω ένα σύντομο, μια σύντομη επανάληψη, συντομότατη. Παρουσιάσαμε μόνο εδάφη της Αγιογραφής, χωρίς ούτε καν ένα πατερικό κείμενο, που έχουμε κάθε δικαίωμα. Είδαμε ότι ο Κύριος επιτελικής οικοδόμησε μία εκκλησία, την οικοδόμησε πάνω στο αίμα. Είναι η κεφαλή αυτής της εκκλησίας ο Κύριος, μένει αιώνια μαζί της, απέστειλε την ημέρα της Πεντηκούστης στο Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μένει αιώνια μέσα στην εκκλησία, την οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια. Κατ' επέκταση η εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Η εκκλησία είδαμε αποφαίνεται με συνόδους. Είδαμε επίσης ότι η εκκλησία διακρίνεται στη θριαμβεύουσα και την επηγή στρατευμένη. Είδαμε ότι άτομα μεν αποσπώνται, πλανώνται, αποκόπτονται από την εκκλησία λόγω αιρετικών τους διδασκαλιών, αλλά η εκκλησία σαν σώμα Κυρίου είναι αιώνια, ακατάλητη, αλάθητη, πορεύεται διαμέσου των αιώνων παρά τις λυσόδεις επιθέσεις του Σατανά, είτε με μορφή διωγμών, είτε εσωτερικών προδοσιών κλπ. Και μέσα στο πλήρωμα της εκκλησίας διακρίνονται οι έχοντες την ειδική χαρισματική ιεροσύνη. Αυτό δεν το εξαντλήσαμε. Αλλά έχουμε όμως δύο ενστάσεις σοβαρές και ισοτροπίες. Βλέπω ότι μιλήσατε θεολογικά. Λοιπόν, και... εξ αφορμής μιας εκπομπής, μιας μάλλον ομιλίας που έκανε μια κάποια κυρία Βασούλα, που μίλησε για επανοικοδόμηση της εκκλησίας του Χριστού. Μια οραματίστρια. Δεν ξέρω, είπε ότι ομιλεί ο Χριστός. Η διεθνούς φήμης οραματίστρια. Είπε ότι ο Κύριος θα επανοικοδομήσει την εκκλησία και λοιπόν. Ασχολήθηκα κι εγώ σε μία ή δύο εκπομπές εδώ από το τηλετώρα και απέδειξα ότι αυτή είναι πεπλανημένη, είναι αιρετική. Την πλανά ο Σατανάς και δυστυχώς πλήθος άνθρωποι τίνουν ευήκο ους, λοιπόν κνηθόμενοι τα σακουάς που λέει ο Απόστολος, τίνουν ευήκο ους σε τέτοια πρόσωπα όπως είναι αυτή η πλανεμένη η Βασούλα και είδα μάλιστα σε ένα βιβλίο της ότι έχει και την έφημη μνήμα επισκόπων, αρχιεπισκόπων, πατριαρχών, καρδιναλίων. Δυστυχώς υπάρχει πολύ πνεύμα πλάνης, αγαπητοί τηλεθεατές, στον κόσμο. Πολύ πνεύμα πλάνης στην εποχή μας. Οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι δεν αρέσκονται στην καθαρή αλήθεια, στο ευαγγελική αλήθεια, την πατερική αλήθεια και ρέπον προς την πλάνη, προς περίεργα πράγματα τα οποία είναι έξω από την πίστη. Ακούν τις διδασκαλίες των δαιμονίων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Τον Τιμόθεο, μάλιστα. Και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό περισσότερο. Τονίσαμε, κύριε Σωτρόπουλε, ότι τα γνωρίσματα αυτά τα έχει μόνο η Ορθοδοξία και ότι η Εκκλησία είναι μία. Όλες οι άλλες μπορεί να λέγονται εκκλησίες με καταχρηστική έννοια το όρο, είναι απλά αιρέσεις. Γι' αυτό και αυτή η ονομασία Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών είναι λάθος. Δεν υπάρχουν εκκλησίες, υπάρχει εκκλησία, μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Και ο άλλος ο όρος ένωσης των εκκλησιών είναι εσφαλμένος. Είναι οικουμενιστικός πέρα για πέρα. Δεν είναι, η Εκκλησία εύχεται υπέρ της των πάντων ενώσεως, υπέρ της ενώσεως όλων των ανθρώπων, να μετανοήσουν δηλαδή οι αιρετικοί, να επανέλθουν στην αλήθεια και να ενωθούν έτσι οι Ορθόδοξοι με τους επιστρέφοντας από τις πλάνες. Εύχεται υπέρ της των πάντων ενώσεως. Δεν λέει υπέρ της ενώσεως των εκκλησιών, γιατί μασόνας, δεν υπάρχουν εκκλησίες. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν εκκλησίες. Υπάρχει μία εκκλησία, μία πίμνη, εν σώμα, όπως λέγει ο Απόστολος για την εκκλησία στην προς Εφεσίους επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου όλα είναι ένα. Εν σώμα, εν πνεύμα, εις Κύριος, μία φύστης, εν βάπτισμα, μία κλήσης, η επουράνιος, εις Θεός και Πατήρ. Όλα είναι ένα και η Εκκλησία είναι μία. Μία είναι. Τονίσαμε αυτή την αλήθεια, κύριε Σωτρόπουλο, με τον κύριο Αναστασάκη και είπαμε ότι ο φοβερότερος κίνδυνος είναι ο οικουμενισμός, αλλά υπήρξαν και ορισμένες αντιδράσεις. Παραδείγματος χάρη, κάποια κυρία μας τηλεφώνησε. Όχι, κάποια κυρία μας τηλεφώνησε και είπε ότι διαμαρτύρομαι και θα διαμαρτυρηθώ, λέει, και στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί χρησιμοποιήσατε τον όρο αιρετική, ότι είναι η Ευαγγελική, ας πούμε.
όλοι όσοι βρίσκονται εκτός Ορθοδοξίας. Λάβαμε δε και μία επιστολή. Εκτός της μιας εκκλησίας. Να ολοκληρώς λιγάκι. Είναι ασφαλώς αιρετική. Λάβαμε και μία επιστολή από τον κύριο Δημητράτο, όπως λέγει εδώ στην επιστολή, ο οποίος διαμαρτύρεται και λέει: είναι δυνατόν. Πάνω χάρη, προφανώς είναι καθολικός ο κύριος Δημητράτος. Κύριε Ζόγαλη, οι καθολικοί που είναι αριθμό 905 εκατομμύρια ας πούμε πιστούς και μερικές εκατοντάδες, δεν θυμάμαι τον αριθμό που έχει γράψει, μέσα για τους διαμαρτυρούμενους. Είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι αιρετικοί και μόνο η Ορθοδοξία να είναι η Εκκλησία του Κυρίου επί της Γης που έχει την πληρότητα της αληθείας? Δηλαδή η αλήθεια και η θρησκεία πηγαίνει με το πλειοψηφικό? Μάλλον με το σκεπτικό του κύριου Δημητράτου. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, πολλοί κλητοί ολίγοι, οι εκλεκτοί είναι ολίγοι. Να μην λησμονούμε πράγματα που τα τόνισα και εκεί στην Αμερική στα κηρύγματά μου, ότι στο Ισραήλ, να, προ Χριστού, το Ισραήλ μόνο κατήχε την μερικά εκατομμύρια. Είχε την αληθινή θρησκεία, κατήχε την αληθινή γνώση. Το Ισραήλ, εν μέσω τόσων εθνών. Και από το Ισραήλ, μάλιστα, οι εκλεκτοί την εποχή του προφήτου Ηλία ήταν 7.000. Ένα ελάχιστο. Εκατομμύρια ήταν ο Ισραήλ, 7.000 οι εκλεκτοί. Λοιπόν, δεν πηγαίνει η αλήθεια με το πλειοψηφικό. Οι Κινέζοι είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο σήμερα. Επειδή είναι περισσότεροι από τους άλλους, έπεται ότι η κινέζικη θρησκεία είναι η αληθινή. Ασφαλώς όχι. Λοιπόν, δεν είναι, είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω, προβάλλουν μερικά επιχειρήματα τόσο σαθρά που σε κάνουν να διερωτάσαι. Καταργείται η λογική. Δεν έχουν λογική μερικοί άνθρωποι. Κυβερνάει μάλλον το συνέστημα και όχι η λογική. Επειδή τώρα ο κύριος αυτός ανήκει σε αίρεση, λοιπόν δεν θέλει, και η αίρεση στο έχει πολλούς οπαδούς, δεν θέλει να παραδεχθεί την αλήθεια. Ότι ο παπισμός είναι όντως αίρεσης αποδεικνύεται από τις κελαντομίες, από το Φιλιόκβε, από το πρωτείο του Πάπα, από το Λάθητο, από το καθαρτήριο Πυρ. Το δόγμα της ασπήλου συλλήψεως. Το δόγμα της ασπήλου συλλήψεως της Παρθένο και άλλα δόγματα. Λοιπόν, και το ότι το Βατικανό είναι κράτος. Ο Χριστός είπε απόδοτε τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Δεν δέχτηκε μίξη εξουσιών. Δεν μπορεί ένας να είναι και παπάς και πολιτικός αρχηγός και κυβερνήτης ενός κράτους. Ο κυβερνήτης ενός κράτους εκτελεί κακοποιά στοιχεία. Ο παπάς δεν φωνεύει. Άλλα τα καθήκοντα του παπά, του κληρικού, και άλλα τα καθήκοντα του πολιτικού, του κοσμικού άρχοντος. Είχαμε μείνει, κύριε Σωτρόπουλε, στο θέμα της ειδικής ή χαρισματικής ιεροσύνης. Δεν είχα ολοκληρώσει το θέμα αυτό. Να ολοκληρώσετε. Έδειξα ορισμένα εδάφια, έδειξα και από την Παλαιά Διαθήκη μία προφητεία του Ισαΐα στο 66ο κεφάλαιο. Είναι που ομιλεί ο ίδιος ο Θεός και προφητεύει την επιστροφή των εθνικών τη μεσιαϊκή εποχή στην εκκλησία του Κυρίου επί της Γης, και από αυτούς που θα επιστρέψουν λέει, μερικοί θα είναι ιερείς και λεβίτες. Και μάλιστα τι μου λένε μερικοί προτεστάντες, μου λένε αυτό είναι λέει, στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι προφητεία για την Καινή Διαθήκη. Που ισχύει για την Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι και το ότι ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλέμ. Μήπως επειδή ήταν στην Παλαιά Διαθήκη δεν γεννήθηκε στη Βηθλέμ, αφού ήταν προφητεία. Προφητεία που αναφέρεται στη μεσιαϊκή εποχή. Έδειξα μερικά εδάφια από τις Φιλιππισίους, από τις Πράξεις, από τον Τιμόθεο που διακρίνονται οι πρεσβύτεροι επίσκοποι, αλλά και πώς καθίστανται διαχειροτονίες του Αποστόλου Παύλου και που ότι λαμβάνουν ειδικό χάρισμα το οποίο έχουν τη δυνατότητα να μεταδώσουν σε άλλο πρόσωπο. Δηλαδή έχουμε την διαδοχή της ιεροσύνης, ας πούμε. Την αποστολική διαδοχή. Δείξαμε και είπαμε ότι μάλιστα ότι η μόνη που μπορούμε να αποδείξουμε με επίσημα ιστορικά στοιχεία ότι οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών είναι ως γνήση και κανονική διάδοχη των Αποστόλων είναι μόνο η δική μας Ορθόδοξη. Διότι έχουμε συνέχεια χειροτόνηση. Χωρίς να λείπει ούτε ένα συνδετικός κρίκος. Οι Απόστολοι χειροτόνησαν επισκόπους, εκείνοι άλλους διαδόχους, τώρα εκείνοι άλλους, εκείνοι άλλους, εκείνοι άλλους. Και ούτω καθεξής. Αλυσίδα που φτάνει μέχρι τους σημερινούς επισκόπους. Λοιπόν, στην λεγόμενη
καθολική ή παπική εκκλησία, δεν είναι εκκλησία, καταχρηστικός λέγεται εκκλησία, συνέβησαν τέτοια δραματικά γεγονότα το Μεσαίωνα, που ασχέτως προς το ότι η παπική είναι αιρετική, διεκόπηκε αυτή η αλυσίδα των χειροτονιών. Έχουμε κενά, η εκκλησιαστική ιστορία βρίσκει κενά στην σειρά των επισκόπων. Έχουμε λοιπόν κρίκη στην αλυσίδα, από την αλυσίδα των χειροτονιών. Εν πάση περιπτώσει, και κρίκη να μην έλειπαν, εφόσον οι παπικοί είναι αιρετικοί, δεν μπορεί να έχουν πραγματική ιεροσύνη. Από το ίδιο εσύ για όλους φυσικά τους αιρετικούς. Και αυτά δεν είναι πράγματα που τα λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι ως φανατικοί. Σήμερα αν πεις κάτι διαφορετικό από τις αντιλήψεις των ανθρώπων, σε ονομάζουν μυσαλόδοξο, σε ονομάζουν φανατικό. Δεν είναι φανατισμός. Αυτά τα πράγματα στηρίζονται στις γραφές. Λοιπόν, εάν τα λέμε, δεν τα λέμε από φανατισμό, τα λέμε από ζήλο. Φανατικός είναι ένας ο οποίος βιοπραγεί. Άμα δεν συμφωνούν οι άνθρωποι τη γνώμη του, σηκώνεται πάνω και τους δέρνει ή τους σκοτώνει. Λοιπόν, δεν κάναμε βιοπραγίες και εγκλήματα, απλώς κηρύττουμε με τα πίστεως και με τα ζήλο αυτά τα οποία λέγουν οι γραφές και λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Λέγει η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η συνέχεια της Εκκλησίας των 8ων αιώνων. Λοιπόν, θα ήθελα να παρουσιάσουμε ορισμένα εδάφια για να κλείσουμε το θέμα της χαρισματικής ιεροσύνης. Πάντοτε συντόμως, κύριε Σωτήρη. Της ειδικής ιεροσύνης, ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, προφητεύεται όχι μόνο στον Ισαΐα η ειδική χαρισματική ιεροσύνη της Καινής Διαθήκης, αλλά προφητεύεται και στον Ιερεμία, στο λάμδα γάμα κεφάλαιο, κύριε Σωτρόπουλε, από τους στίχους 14 έως και 22. Όσοι τηλεθεατές έχουν την Παλαιά Διαθήκη μπροστά τους, το κείμενο το εβραϊκό, το μασορετικό, θα μπορούσαν να ανοίξουν. Ιερεμία, λάμδα γάμα, στίχο 14. Και έχει τη μετάφραση του βάμα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή που συνήθως χρησιμοποιούν οι ετερόδοξοι. Είπαμε για ποιο λόγο τη χρησιμοποιούμε. Ακριβώς επειδή τη χρησιμοποιούν αυτοί. Για να τους διευκολύνουμε, όχι να μας διευκολύνουν. Ακριβώς, ναι. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω εκτελέσει των αγαθών εκείνων λόγων, των οποίων ελάλησα περί του οίκου Ισραήλ και περί του οίκου Ιούδα. Εν τες ημέρες εκείνες, αναφέρεται στη μεσαιακή εποχή. Στις ημέρες του Μεσσία, της μεσαιακής εποχής, δηλαδή στη χριστιανική εποχή. Και εν το καιρό εκείνο θέλω αναβλαστήσεις τον Δαβίδ βλαστών δικαιοσύνης. Σαφώς, ας πούμε. Ο βλαστός της δικαιοσύνης που προήλθε από τον Δαβίδ είναι ο Χριστός. Κυριόμεσο Χριστός. Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας. Μάλιστα. Εις τον Δαβίδ βλαστών δικαιοσύνη και θέλει εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη εν τη γη. Εν εκείνες τις ημέρες ο Ιούδας θέλει σωθεί. Και σε άλλα χωρία, να επιτραπεί η παρέμβαση της κύριε Ζόγα, ο Χριστός ονομάζεται βλαστός. Βλαστός. Βλαστάρι δηλαδή. Και το νέτσερ που λέει ο Ισαΐας σημαίνει βλαστός. Είναι ο βλαστός που προήλθε εκ της ρίζης Ιεσέ ή εκ της ρίζης του Δαβίδ. Μάλιστα. Και πάμε στο στίχο 17. Διότι ούτω λέγει Κύριος, η ρίζα θέλει... και το γένος Δαβίδ, συγγνώμη, επίσης στην Αποκάλυψη ο Χριστός ονομάζεται η ρίζα και το γένος Δαβίδ. Η ρίζα ίσον ο βλαστός. Μάλιστα. Που προήλθε από τον Δαβίδ. Και το γένος είναι ο απόγονος, ο γόνος, ο απόγονος, ο βλαστός και ο απόγονος του Δαβίδ. Διότι ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλει λήψη από τον Δαβίδ άνθρωπος καθήμενος επί τον θρόνο του οίκου Ισραήλ. Ούτε από τον ιερέων των Λεβιτών θέλει λήψη άνθρωπος ενώπιόν μου. Είναι προφητεία αυτό. Μιλάει για τη μεσιακή εποχή, ότι και τη μεσιακή εποχή θα υπάρχουν ιερείς και Λεβίτες. Χρησιμοποιεί τη φρασιλογία της Παλαιάς Διαθήκης για να διακρίνει τη γενική ιεροσύνη, αυτή είναι η ειδική ιεροσύνη, αλλά και τη χαρισματική ιεροσύνη. Και για άλλα πράγματα συμβαίνει. Χρησιμοποιείται ορολογία της Παλαιάς για πράγματα της Καινής Διαθήκης. Μάλιστα. Για να προσφέρει ολοκαυτώματα και να καίει προσφορά εξαλφήτων και να κάνει θυσίες πάσα στα σημαίνει. Χρησιμοποιεί την ορολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Και μιλάει για προσφορά θυσίας, κύριε Σωτρόπουλε. Ναι, ακριβώς. Έχουμε θυσιαστήριο, δεν λέει ο Απόστολος. Θα πάμε και σε αυτό. Στην προσεδρία. Στο γιο τα γάμα κεφάλαιο. Και έγινε λόγος Κυρίου προς την Ιερεμία λέγον, ούτε λέγει Κύριος,
εάν είναι δυνατόν να καταλύσετε την διαθήκη μου της ημέρας και την διαθήκη μου της νυχτός, ώστε να μην είναι πλέον ημέρα και νύχτα εν το καιρό αυτόν, τότε θέλει δυνηθεί να καταληθεί και η διαθήκη μου προς τον Δαβίδ, τον δούλο μου, ώστε να μην έχει ιόνδια να βασιλεύσει επί το θρόνο αυτού και προς τους Λεβίτας, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Είναι πολύ δυνατό αυτό το χωρίο που περιέχεται στο μασορητικό, στο εβραϊκό κείμενο. Πάρα πολύ δυνατό χωρίο. Εάν λέει ο Θεός μπορείτε να καταργήσετε την ημέρα και τη νύχτα, ώστε να μην έρχεται ημέρα και να μην έρχεται νύχτα, άλλο τόσο μπορείτε να καταργήσετε την ιεροσύνη. Η ιεροσύνη είναι πραγματική. Την ειδική ή χαρισματική ιεροσύνη. Είναι ακριβώς τη λεβιτική, αυτό το λέει, ιερείς και λεβίτες. Δηλαδή, μια ιεροσύνη ανάλογη με τη λεβιτική ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι ειδική ιεροσύνη για μερικά μονοπρόσωπα. Να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη όλος ο λαός Ισραήλ λεγόταν με βασίλειο ιεράτευμα, αλλά διακρινόταν η ιεροσύνη του Άρων. Όλοι οι Ισραηλίτες εθεωρούνται ιερείς υπό γενικότερη έννοια, δηλαδή ότι προσέχαν πνευματικές θυσίες στο Θεό με θυσιαστήριο την καρδιά τους. Αλλά υπήρχε και ειδική ιεροσύνη. Οι ιερείς που ασχολούνται με το ναό και με τα πράγματα του ναού και με τις θυσίες των ζώων, και αυτοί προέρχονταν από τη φυλή του Λεβί μόνον. Έτσι και στην Καινή Διαθήκη, κύριε Σωτρόπουλε, όλοι οι χριστιανοί έχουμε μεν τη γενική ιεροσύνη, αλλά διακρίνονται μεταξύ μας οι ιερείς και οι Λεβίτες, όπως αναφέρει εδώ. Ειδική τάξη κληρικών που προσφέρει. Οι ιερείς μάλιστα και οι Λεβίτες που λέει. Δηλαδή η ιεροσύνη ανάλογη με την λεβιτική ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, οι παπάδες που λέμε, λοιπόν, και οι επίσκοποι, δεσποντάδες. Οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι της Καινής Διαθήκης. Οι οποίοι τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και άλλα μυστήρια της, και τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας. Μάλιστα. Και συνεχίζω και λέω ότι... Οι Προτεστάντες δεν το βλέπουν αυτό το χωρίο, κύριε Ζώγα. Δεν το βλέπουν, φαίνεται, κύριε Σωτρόπουλε. Με κλειστά τα μάτια διαβάζουν. Δεν ξέρω. Με κλειστά τα μάτια. Καθώς η στρατεία του ουρανού δεν δύναται να ρυθμιστεί ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθεί, ούτω θέλω πληθύν το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λεβίτες τους λειτουργούντας εις εμέ. Μάλιστα. Στη δε και Καινή Διαθήκη στην προς Εβραίους επιστολή, κύριε Σωτρόπουλε, μερικές φορές, όπως το Γ1 και Ε20, ο κύριος μας ονομάζεται αρχιερέας. Γιατί ονομάζεται αρχιερεύς, κύριε Ζώγα? Αρχιερεύς είναι ελληνικότερη λέξη που σημαίνει αρχηγός ιερέων. Όπως αρχιπίμενο ονομάζεται στην Καθολική Αποστολή του Πέτρου, που σημαίνει αρχηγός ποιμένων, έτσι και αρχιερεύς σημαίνει αρχηγός ιερέων. Υπάρχουν οι μικροί ιερείς. Ως την ελληνική λέξη του αρχιερεύς. Γιατί μερικοί... Λοιπόν, δεν είναι ελληνική. Δεν ξέρω. Μερικοί των άλλων άλλοι είναι, κύριε Σωτρόπουλε. Λοιπόν. Μήπως καταλαβαίνουν οι ξένοι καλύτερα τα ελληνικά από εμάς? Έτσι φαίνεται μερικοί. Λοιπόν, αρχιερεύς είναι ελληνική λέξη, όπως είπε ο κύριος Ζώγας, και σημαίνει αρχηγός των ιερέων. Λοιπόν, ο Χριστός είναι αρχιερεύς, άρα υπάρχουν ιερείς. Μα δεν είναι λέγεται μόνο αρχιερεύς, λέγεται αλλού και... Μεγάλος αρχιερεύς. Μέγας αρχιερεύς. Δέλτα 14. Γιατί λέγεται μέγας αρχιερεύς? Διότι υπάρχουν και οι μικροί αρχιερείς. Όπως και ο Χριστός λέγεται Μέγας Θεός, διότι υπάρχουν και μικροί θεοί. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι είναι μικροί θεοί. Λοιπόν, αυτά δεν τα καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να τα καταλάβουν οι Προτεστάντες? Λένε ότι όταν λέει αρχιερεύς είναι, που επειδή όλοι έχουμε την, προσφέρουμε την, θυσία της καρδιάς. Όχι, και εδώ είναι με την ειδική έννοια η ιεροσύνη του Χριστού. Ακριβώς, η προς επιστολή μιλάει για τη θυσία που προσέφερε ο Χριστός. Είναι σαφέστατο και στον τρόπο. Δεν δέχεται καμία παρεμβίνεια. Ο Χριστός λέγεται ιερεύς και αρχιερεύς με ειδική έννοια. Είναι ιερεύς και αρχιερεύς στην Μελχισεδέκ, που ήταν ο Μελχισεδέκ έχει ειδική ιεροσύνη και όχι κατά την τάξη Λεβί, που πάλι και εκεί είχαν ειδική ιεροσύνη. Είναι ειδική ιεροσύνη, διαφορετική λεβιτικής ιεροσύνης, οπωσδήποτε όμως ειδική ιεροσύνη, την οποία είχε και ο Μελχισεδέκ. Και στο 13ο κεφάλαιο του ιδίου της Ιδίας Επιστολής του Χριστού. Βέβαια ο Μελχισεδέκ είχε κατώτερη ειδική ιεροσύνη, ο Χριστός έχει την ανώτερη ειδική ιεροσύνη. Στην ίδια επιστολή ήταν τύπος, ο Χριστός είναι αντίτυπος. Στην ίδια επιστολή, κύριε Σωτρόπουλε, στην προς Εβραίους, στο ΙΓΑ κεφάλαιο 13, δηλαδή στίχο 10, διαβάζουμε. Έχουμε θυσιαστήριο, έχουμε, δεν λέει είχαμε, έχουμε θυσιαστήριο, εξού δεν έχουσε εξουσία να φάγωσε οι λατρεύοντες στην σκηνή. Έχουμε εμείς οι χριστιανοί θυσιαστήριο.
από το οποίο τρώμε μια τροφή που ακόμη και οι αρχιερείς Παλαιάς Διαθήκης δεν έχουν δικαίωμα να φάνε από αυτήν. Αν δεν γίνουν χριστιανοί, δεν μπορώ να κοινωνήσουν από το δικό μας θυσιαστήριο, να μεταλάβουν από το δικό μας θυσιαστήριο, να φάγουν από το δικό μας θυσιαστήριο. Αφού έχουμε θυσιαστήριο, τι γίνεται, κύριε Ζώγα, πάνω στο θυσιαστήριο? Το θυσιαστήριο είναι σύστοιχη έννοια με την έννοια της θυσίας. Αφού έχουμε θυσιαστήριο, έχουμε θυσία. Προσφέρεται κάποια θυσία πάνω στη θυσία. Και αφού έχουμε θυσία, έχουμε ανάγκη να έχουμε ιερέα που προσφέρεται θυσία. Τη θυσία την κάνει ο ιερέας. Οι έννοιες ιερεύς και θυσία είναι σύστοιχες έννοιες. Ξέρετε όμως τι λένε εδώ οι Προτεστάντες. Τι λένε? Τη θυσία της καρδιάς. Α, δεν τρώμε από αυτή τη θυσία. Εδώ λέει έχουμε θυσία από την οποία τρώγομεν. Και δεν έχουν δικαίωμα να φάνε οι αρχιερείς. Θυσία με την καρδιά τους μπορούν να κάνουν και οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης. Και έκαναν και εκείνη θυσία με την καρδιά τους. Έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο τρώγομεν. Και δεν μπορεί να φάνε αυτοί. Και απόδειξη ότι όν λέει εισφέρεται το αίμα τράγων και ζώων, κατακαίεται έξω της παρεμβολής. Αυτό ήταν συμβολικό. Ότι δεν έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη δική μας θυσία ή της Παλαιάς Διαθήκης, έστω και αν είναι ιερείς και αρχιερείς, αν δεν γίνουν και αυτοί οι χριστιανοί, δεν μπορούν να κοινωνήσουν από τη θυσία που τελείται στο θυσιαστήριο της Εκκλησίας. Μάλιστα. Δυστυχώς ο χρόνος μας όμως τελείωσε, κύριε Σωτρόπουλε. Μάλιστα. Και θα ήθελα να κλείσετε την εκπομπή. Και είστε ο υπεύθυνος, αλλά και απουσιάστε τόσο καιρό στο εξωτερικό. Αγαπητοί τηλεθεατέ, τα θέματα τα οποία αναπτύσσονται από την εκπομπή Ορθοδοξία του Τηλετόρα είναι βασικά θέματα, είναι θέματα πίστεως και χριστιανικής πίστεως, ορθοδόξου πίστεως και ορθοδόξου πνευματικότητος. Και όσοι τα παρακολουθούν αποδεικνύουν ότι είναι πιστοί άνθρωποι. Εγώ είμαι αυστηρός στις εκφράσεις μου, αυστηρός στην κρίση μου για τα πνευματικά θέματα και θα πω ένα λόγο αυστηρό, βαρύ. Εδώ στην Ελλάδα βγήκαμε από την Ορθόδοξη Κολυμβήθρα όλοι σχεδόν οι Έλληνες, το 98%. 98% ονομαζόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι όλοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όσοι είναι ορθολογιστέ και λένε εγώ δεν συμφωνώ με τούτο, δεν συμφωνώ με το άλλο, με πράγματα της Γραφής εννοώ και με την επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας, αν δεν συμφωνεί κανείς, λοιπόν δεν είναι στην πραγματικότητα Ορθόδοξος Χριστιανός. Όποιος επίσης δεν έχει ενδιαφέρον να μάθει την πίστη του, δεν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Είναι ένα αδιάφορο, ένα ψυχρό, ένα νεκρό μέλος της Εκκλησίας. Λοιπόν, όσοι έχουν ενδιαφέρον, ζωηρό, έντονο και ανοίγουν τις γραφές και παρακολουθούν κηρύγματα ή παρακολουθούν ορθόδοξες εκπομπές, αυτοί είναι οι συνειδητοί ορθόδοξοι χριστιανοί. Είπα προηγουμένως ότι ήταν εποχή που στο Ισραήλ που αριθμούσε εκατομμύρια ανθρώπους, ο Θεός φανέρωσε ότι υπήρχαν 7.000 αληθινοί Ισραηλίτες. Από τα εκατομμύρια που λέγονταν Ισραηλίτες, οι αληθινοί Ισραηλίτες ήταν μόνο 7.000. Θέλω να πιστεύω βεβαίως ότι στην Ορθόδοξη Ελληνική Πατρίδα σήμερα είναι δεκάδες χιλιάδες ή και περισσότεροι πραγματικοί χριστιανοί. Ας φροντίζουμε, παρακολουθώντας το Λόγο του Θεού, να γινόμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι χριστιανοί, συνειδητοί χριστιανοί, για να τύχουμε σωτηρίας μετά δόξη αιωνίου. Επειδή χθες ήταν εορτή και σήμερα είναι εορτή και αύριο είναι εορτή, χθες Αγίας Βαρβάρα, σήμερα το Αγίου Σάβα, αύριο το Αγίου Νικολάου, ευχόμεθα στα πρόσωπα που φέρουν τα ονόματα των Αγίων να είναι πολύχρονα και ευλογημένα. Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές.